Συνεχίζουμε λοιπόν με την παρουσίαση του Nokia 701 και πηγαίνουμε στα εντότερα της συσκευής και πιο συγκεκριμένα στο λειτουργικό σύστημα, την Symbian Belle ή αλλιώς Nokia Belle όπως μετονομάστηκε πριν λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή η συσκευή είναι κλειστή, οπότε θα την ενεργοποιήσουμε για να δούμε και πόσο χρόνο κάνει για να ενεργοποιηθεί. Να σημειώσω εδώ πως έχουμε απενεργοποιήσει την κάρτα SIM, στην κάρτα SIM την, τον κωδικό PIN ώστε για λόγους παρουσίασης. Και τέλος θα ήθελα να προσθέσω πως θα συγκρίνουμε τις αλλαγές του 701 με μια παλιότερη έκδοση του Symbian, αρκετά παλιότερη έκδοση θα έλεγα, και πιο συγκεκριμένα την πρώτη touch έκδοση που είχε widgets και υπάρχει στο Nokia 97, την παλιά ναυαρχίδα της Nokia, η οποία είναι αρκετά αμφιλεγόμενη, θα έλεγα. Θα δούμε όλες τις αλλαγές και οπότε ας αρχίσουμε ήδη να δουλεύουμε, μια και έχει ξεκινήσει το 701. Όπως βλέπουμε στις παλιές εκδόσεις, τα widget είχαν σταθερό μέγεθος και γενικά δεν είχαν τις δυνατότητες που έχουν ακόμα και στη Symbian Nano. Αυτό ήταν αρκετά αρνητικό από την άποψη ότι οι πληροφορίες που μπορούσαν να δώσουν ήταν πάρα πολύ λίγες λόγω του μικρού μεγέθους που μπορεί να είχαν. Αυτό, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, μόλις άνοιξε το κινητό και θέλει λίγο χρόνο φυσικά για να φορτωθούν τα widgets, όπως είναι φυσικό επειδή το έχουμε γεμίσει το κινητό με εφαρμογές οι οποίες αρκετές από αυτές τρέχουν στην εκκίνηση. Ζητάνε λίγο παραπάνω χρόνο κατά την εκκίνηση του κινητού. Παρ' όλα αυτά, το κινητό μόλις τρέξουν όλες οι εφαρμογές στην εκκίνηση και έρθει σε μια κανονική κατάσταση, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Όπως βλέπουμε τώρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουν φορτωθεί σχεδόν όλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάτι που είδαμε ουσιαστικά από τη Symbian Nano, υπάρχει πλήρης απόκριση στο γραφικό περιβάλλον. Κάτι που δεν είχαμε στην πρώτη έκδοση του Symbian 3, ούτε φυσικά στο Symbian 1 ή Series 60 έκδοση 5, και αυτό το βλέπουμε, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν στη Symbian Nano και στη Symbian Belle όπως βλέπουμε και εδώ πέρα. Και το κυριότερο όμως είναι τα widgets τα οποία ανέφερα και πιο πριν, τα οποία έχουν αλλάξει μέγεθος, δεν είναι σταθερού μέγεθους μάλλον. Μπορούμε να έχουμε από ένα απλό εικονίδιο σαν αυτό, το οποίο παρεμπιπτόντως μπορούμε να το αλλάξουμε και πολύ εύκολα μέρος, να το βάλουμε οπουδήποτε, να το αλλάξουμε οθόνη home screen, πολύ απλά πηγαίνοντας στην άκρη. Και φυσικά ας το βάλουμε και φυσικά πατώντας το χ να διαγράψουμε την εφαρμογή άμα θέλουμε ή τη συντόμευση. Πέραν τούτου, μπορούμε πολύ εύκολα να προσθέσουμε άλλες επιπλέον αρχικές οθόνες, home screens, ή να διαγράψουμε τις υπάρχουσες. Να βάλουμε κάποιο widget, όπως π.χ. του email, το οποίο όπως θα δούμε και εδώ διαλέγουμε και το email μας, βγάζει κατευθείαν και έχουμε ένα πολύ ωραίο εφέ ώστε να ανεβοκατεβαίνουμε και να βλέπουμε όλα τα email που υπάρχουν. Πέραν αυτού, μια σημαντική αλλαγή επίσης στη Symbian Belle είναι η αλλαγή της κάτω μπάρας, της Navi Bar όπως λέγεται, και αντί να έχουμε κείμενο πια έχουμε εικονίδια, αντίθετα με τις παλιότερες εκδόσεις όπως έχουμε και εδώ πέρα, στις οποίες υπήρχαν κείμενο. Μόνο ελάχιστες εφαρμογές πια έχουν κείμενο και αυτές γιατί δεν έχουν αναβαθμιστεί για την Nokia Belle. Θα παρατηρήσουμε βέβαια ότι στην αρχική οθόνη έχουν αλλάξει λίγο τα εικονίδια, δεν έχουμε τις ίδιες τέτοιες. Έχει αλλάξει το κυριότερο τα δύο κουμπιά, οι επιλογές πια είναι σε αυτό το κουμπί, το δεξί και όχι στο αριστερό. Και το αριστερό κουμπί, το soft key δηλαδή, μας πάει στο μενού, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή και θα δούμε και στις υπόλοιπες εφαρμογές χρησιμοποιούνται εικονίδια και σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουμε μόνο δύο soft keys όπως είχαμε σε προηγούμενες εκδόσεις, αλλά μπορούμε να έχουμε μέχρι και πέντε σε ορισμένες περιπτώσεις. Άλλη αλλαγή πολύ σημαντική είναι το drop down notification bar, το οποίο όπως βλέπουμε
είναι και αυτό πλήρως διαδραστικό. Έχει να κλέψει, ουσιαστικά κάποιοι θα πούνε ότι είναι η ιδέα που κλέψανε από το Android, αλλά όπως βλέπουμε κάποιοι που ήδη γνωρίζουν από το παρελθόν το MIMO λειτουργικό σύστημα που υπήρχε στο E900 και σε προηγούμενα tablets της εταιρείας θα βρουν πολλές ομοιότητες και με εκεί. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει είναι η μπάρα που υπήρχε στις παλιότερες εκδόσεις να έχει μικρύνει στο 1 τρίτο από ό,τι ήταν πριν, και απλά κάνοντας αυτή την κίνηση όπως γίνεται και στο Android να έχουμε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται. Π.χ. μπορούμε να το γυρίσουμε στο αθόρυβο πολύ εύκολα, να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth, να ενεργοποιήσουμε το ασύρματο ή ακόμα και τα δεδομένα μέσω δικτύου. Συγκεκριμένα τώρα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της COSMOTE το 701. Και ενώ επίσης, άμα έρχεται κάποιο μήνυμα ή άμα γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής κάποιου κομματιού, θα εμφανίζεται σε αυτή την οθόνη. Δυστυχώς αυτή η οθόνη, της λείπουν κάποια έξτρα τα οποία τα βρίσκουμε στο Android. Όπως για παράδειγμα, δεν υπάρχουν κάποια μηνύματα. Όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, δεν εμφανίζεται το κείμενο στην μπάρα από πάνω. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο app. Δεν γνωρίζουμε μάλλον αν υπάρχει κάποιο app ώστε να εκμεταλλευτούν εφαρμογές τρίτων. Οι developers κοινώς θα φτιάξουν κάποια εφαρμογή, όπως π.χ. κάποιο application για το Facebook ή για το Twitter, στο οποίο να εμφανίζονται ενημερώσεις σε αυτή την Navibar. Συνεχίζοντας λοιπόν στην παρουσίαση του κινητού, η επόμενη αλλαγή είναι στο μενού. Πατώντας λοιπόν σε αυτό το πλήκτρο, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ότι με την πρώτη ματιά έχουν εξαφανιστεί εντελώς οι φάκελοι. Έχουν σταματήσει πια να υπάρχουν οι φάκελοι που βλέπαμε στη CB-Anana. Και ενώ μεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας φακέλων, όπως θα δούμε και έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, ας πούμε στο διαδίκτυο, δυστυχώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε δεύτερο επίπεδο φακέλου. Όπως βλέπουμε εδώ δεν μας δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία φακέλου, ενώ άμα πάμε πίσω μπορούμε να φτιάξουμε. Αυτό που μπορούμε επίσης να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα φάκελο σαν συντόμευση στην αρχική οθόνη. Όπως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε συντομεύσεις στις αρχικές οθόνες κατευθείαν από το μενού. Ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό όμως στην Nokia Bell είναι η δυνατότητα αναζήτησης εφαρμογών. Στην περίπτωση που έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές στο κινητό, μπορούμε απλά πατώντας αυτό το κουμπί να βγει εδώ πέρα και να πληκτρολογήσουμε ουσιαστικά ένα μέρος του ονόματος της εφαρμογής που ψάχνουμε και να μας τη βγάλει. Για παράδειγμα Angry Birds, κατευθείαν μόλις πατήσαμε το α. Σε γενικές γραμμές το λειτουργικό είναι πάρα πολύ γρήγορο και σε καμία περίπτωση δεν έχει να θυμίσει κάτι από τα παλιά, ειδικά το διπλανό του, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε πια, τον 97. Οπότε είναι σαν να έχει μεταμορφωθεί το ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα. Στο επόμενο βίντεο θα προσέξουμε επιπλέον χαρακτηριστικά του κινητού, όπως τα email, το internet browser, τη μουσική και γενικά κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι πιο συμπαντικές αλλαγές όμως στο κινητό είναι αυτές όσον αφορά το γραφικό περιβάλλον που φέρνει η Μπέλε, και θα δούμε και κάποιες επιπλέον αλλαγές που έρχονται στις εφαρμογές κυρίως.